πάμε. Με κάνει και παραμίλω. Πες μας, τι κάνεις το μελαχρινό? Μελαχρινό κτήμαμε και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Ωραία εξηγείτε. Ελάτε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή. Ποιος αυτός? 1-0. Ο Σίτσα Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτζουνάρα μου, με όλους εσάς εκεί πέρα έξω. Πάμε στο πρώτο μισάωρο να παίξουμε, να ανοίξουμε γραμμές, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Έχουμε σήμερα, πέρα από το δώρο εβδομάδας που είναι Λίθος Hotel & Spa και το υπέροχο δώρο από το κατάστημα Jewelry HP, ένα πανέμορφο, μοντέρνο, ανδρικό περικάρπιο, βραχιόλι, παρακόρτ με ενσωματωμένη πηξίδα, πολύ διζαϊνάτο, πολύ στυλάτο. Ένα τέτοιο θα δώσουμε σήμερα. 2310-287-888, όχι μόνο μέσα από τα μηνύματα που στέλνετε την καλημέρα σας στον Πινελίκη, τον Γλυκόλογο, οτιδήποτε θέλετε, την παραγγελιά σας, αλλά και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα στο 2310-287-888. Jewelry HP, ανερχόμενο μπραντ στην Αργυροπόλος 17, στην Καλαμαριά, έχει εξαιρετικά και υπέροχα κοσμήματα, χειροποίητα ξύλινα ρολόγια από την Αρμενία, το φοράς ρε παιδί μου και δείχνει αλλιώς, όχι μόνο το χέρι. Ο άσχημος γίνεται όμορφος. Ο κακομούτσουνος γίνεται χαμογελαστός. Ο κλειστός γίνεται κοινωνικός. Με αυτά τα ρολόγια. Κομψοτεχνήματα με φύλλο χρυσού, ήδη δώρο και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να κάνετε δώρο στον άνθρωπό σας μια τέτοια δωροκάρτα από τα Jewelry HP με ανοιχτή την τιμή για να πάρουν από την έκθεση ό,τι λαχταρούν οι άνθρωποι σας. 2310-425-6664. Πριν πάω στις γραμμές γιατί να μου σβήνουν ήδη τα λαμπιόνια, να θυμίσω Alpha Park. Αυτός είναι η χορηγούκλα μας, η χορηγός εταιρεία. Alpha Park είναι το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Την πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, τη δεύτερη 8,5. Εξαιρετικές τιμές. 42, 44, 44. Σας λέω μόνο τις 6 ημέρες. Αφήνετε το αυτοκίνητό σε απόλυτα ασφαλές μέρος και πληρώνετε μόνο 16 ευρώπουλα για 6 ημέρες. Και κάθε επιπλέον μέρα 1 ευρώ μόνο. Άρα μιλάμε για εξαιρετική κατάσταση. Πες μας χαράβερα. Ή αλλιώς Happiness Wedding Ring. Αν έκανε καριέρα η χαράβερα στο εξωτερικό, αυτό θα ήταν το όνομά της, Happiness Wedding Ring. Θέλω πριν πάω στις γραμμές, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Θέλω, επειδή ο Αλαφούζος στην κατάθεσή του από το πρωί δεν είδα, δεν άκουσα, μη μου λέτε ονόματα, δεν θυμάμαι αυτά που τραβούσε τότε ο Ολυμπιακός. Τα τραβάει, αυτά που μάλλον που τραβούσαν οι ομάδες τότε από τον Ολυμπιακό, τα τραβάει τώρα ο Ολυμπιακός από άλλη ομάδα. Τι θέλεις να μας πεις κύριε Αλαφούζε? Ότι τα κάνει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό αυτά που έκανε 30 χρόνια. Αυτό. Λοιπόν, αφιερωμένο, τη σκέψη την είχε η Μαρία Ευού στον τοίχο μας στον αθλητήριο. Αυτό ακριβώς μας θύμισε το «δεν είδα, δεν άκουσα, μου είπαν, δεν θυμάμαι ονόματα». Αυτό ακριβώς. Τίποτα. Τίποτα. Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου. Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς. Εδώ, μάλιστα, εδώ. Παπα Μιχαήλ. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδική Άρογλου. Έτσι. Ναι, βέβαια. Μιλάγαμε. Με τη Γιαδική Άρογλου. Παπαστάβου να τσακώνεται με την Αλεξίου. Με την Παπαστάβου, ακριβώς. Πες μας εσύ. Με τη Γιαδική Άρογλου. Εγώ τώρα δεν σας είπε Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Είδαμε. Οφ. Όχι. Εσύ Πολυχρονοπούλου. Πολυχρονοπούλου εσύ. Και εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιαδική Άρογλου. Έτσι, κορίτσια. Μας πρόσεχε. Μας πρόσεχε. Ναι. Εσύ... Ούτε και εσύ πρόσεξες Λαζάρου. Λαζάρου? Ούτε και εγώ κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδική Άρογλου. Ακριβώς. Τι σχέδι κύριε φορά. Για μα τσακωθήκανε. Όχι, όχι. Όχι, δεν, είναι, δεν έγινε την παιδιά, δεν έχει στηθεί τίποτα. Είναι όλα μια χαρά. Δεν, δεν θυμάμαι κανένα όνομα, μην με ζαλίζετε. Υπολαφούζος, όλα καλά. Παιδιά, συνεχίζουμε. Σύφτη μου χαδιάρι. Αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε με αντίστροφη μέτρηση, να κάνουμε το χαβά μας, να παίξουμε. Σήμερα έχει μάτς το βράδυ, πολύ σημαντικό, στις 9.30 για το κύπελο Ελλάδος. Ένα μάτς που πρέπει η ομάδα να δείξει τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έδειξε τον προηγούμενο αγώνα για το πρωτάθλημα. Πάμε, περιμένουν τα λαμπιόνια να βοσβήνουν, να παίξουμε παρέα. Ναι, χαίρετε.
Έλα. Καλώς το παιδί. Τζακποτ. Έχεις αδειάσει τέσσερις, Δημητράκη, τέσσερις, αγόρι μου τέσσερις. Έκανα κάτι διάφορα γυριστά, γι' αυτό έγινε η δουλειά. Πυρουέτες, πυρουέτες. Όχι κολοτούμπες, όχι κολοτούμπες σαν αυτούς που καταθέτουν. Δεν είδα, δεν άκουσα. Μπράβο. Δεν ξέρω. Αυτό που θυμίζει το που έλεγε το Χάρη, ε. Εγώ στο πρώτο παραπέρα και βλέπω το τέρας και να με κοιτάζει. Λέει, το είδες το τέρας. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Εμείς εκεί ήμασταν αναφανδόν. Δώσκαμε τα πρόβατα. Ανυπερθέτως. Αυτό που ξέρεις το πάρεις πίσω. Και σύμφυρα τώρα με νερό και πράγια καουτσοκότσο. Και ασκαρδαμικτή. Αυτό, αυτό, κοιτάζει κάτω το μάτι και πέρα την παραπίδα και το μάτι που σπέρα και πέρα το πρόβλημα εκεί. Πώς μπορείς να λέω εσύ, μεγάλη λεγόμε. Σου έχω μικρή, μικρή αποθέωση. Αγόρι μου. Να πω και κάτι που ξέρω από το πρωί. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια είχα πετύχει το Κατσιαμπή. Ναι. Μου πέτει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μου λέει ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, λέει, και είναι ο κόσμος του. Δεν καταλάβουμε, λέει, που μπήκαμε μέσα, λέει, κερδίζαμε 2-0 και πήγαμε χαμπάρι, λέει, πως κερδίζαμε 2-0. Εννοείται. Εννοείται. Έτσι και σήμερα. Γερά από την αρχή. Ακριβώς. Μη μας άνε τίποτα, να πάρουν το παιχνίδι και μετά θα ρεμίσουν όλα και όλα θα βρουν τον δρόμο τους μετά. Ακριβώς. Και όπως λοιπόν, είπες, 4 παιχνιδάκια μείνανε. 4. Είσαι έτοιμος για δύστροφη μέτρηση? Κάτι πιστεύω να γίνει. Κάτι πιστεύεις, έτσι. Λοιπόν, έτσι λέω. Θέλω. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, προπονητή, φαγητό, χρώματα, ξέρετε, μην τα λέω. Και Μπινελίκη, που είναι η τελευταία μας λατρεμένη κατηγορία, την αγαπήσατε, την αγκαλιάσατε, τον Μπινελίκη. Από, σου δίνω το γράμμα, βάζω την αντίστροφη μέτρηση. Από μη, πάμε, μαμά. Από μη, μαραγκός. Τι άλλο είπες από μη? Παίχτη Έλληνα, προπονητή. Μπανιώτης, προπονητής, Μπάγεδης. Ναι. Μπράβο! Άλλο! Χρώμα! Χρώμα! Μπλε! Ναι! Άλλο! Φαγητό! Μακαρόνια! Μακαρόνια! Μπράβο! Ζώο! Ζώο! Μαϊμού! Μαϊμού! Πολύ ωραία! Και! Μπινελίκη! Μπενιγλί! Μπουγιουρτί! Μπουγιουρτί! Όχι ρε! Βρισκιά εννοώ ρε Μπινελίκη! Όχι! Βρισκιά! Από εκεί που είχαμε από μύδες! Από μη! Βάλε μπίπ όμως! Από μη! Ναι, ναι, ναι! Επειδή μαμάκια, είσαι μαμάκιας, βεβαίως. Έτσι, πάρε τον γκόγκ, πάρε τον γκόγκ. Πολύ ωραίος. 401 σε σημείωσα. Αλλά δεν φάσεις για αυτό το τηλέφωνο, να ξέρεις, απλώς θα τα μόλις μου πεις κερδίζω, θα επικοινωνήσω εγώ. Αγόρι μου. Γιατί αλλάζω αριθμό, γιατί μου κάνανε πολλές μαμουνιές μου κάνανε. Σε χαιρετώ. Πέστε σήμερα για υπέροχο βράδυ όλοι. Τούμπα. Όλοι το βράδυ. Έγινε. Όλοι. Φιλιά, ντυθείτε χοντρά το βράδυ, ντυθείτε καλά. Πέσαμε εδώ. Πάμε εδώ τότε. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, βεβαίως, έχεις αμφιβολία ότι είσαι εσύ. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Καλά, εννοείται. Η διάθεση... Ζούμε μεγάλες στιγμές. Έτσι, τις ζούμε. Ναι, και το πρωί δεν μπορώ άμα δεν ακούσεις το τσάρο. Τα έχεις πει όλα, αγόρι μου. Τα έχεις πει όλα, ρε παιδιά μου. Ναι, δεν με ξέρεις ποιος είμαι όμως. Όχι, δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις. Είμαι ο κουμπάρος του Παύλου, του συντριβανίσου που έχω έρθει πολλές φορές. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Σε ακούανε λοιπόν. Ο κουμπάρος. Κάθε μέρα εδώ και 2 χρόνια, 3, αλλά δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Να παίρνετε, γιατί μια χαρά, να παίρνετε, γιατί. Ναι, τώρα ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο κουμπάρος του φίλου μου είναι και δικός μου κουμπάρος. Α, μπράβο, είναι η δεύτερη πιο συχνή παροιμία που έρχεται με κουμπάρος. Η άλλη λέει ο κουμπάρος την κουμπάρα 2 φορές την εβδομάδα δεν υιοθετεί η εκπομπή, έτσι, ότι την επισκέπτεται. Ναι, Κωστή, πιστεύουμε σήμερα λίγο οι παίκτες μας να λίγο τσαμπουκά, όχι τίποτα άλλο. Πάθος. Να βγάλουν πάθος, να θυμηθούν. Το πρωί αφιέρωσα όλο το πρώτο μισάωρο. Και αυτά που ακούω εγώ για τον προπονητή και ξέρω εγώ και ξέρω, δεν τον βάζει εκεί. Δεν με πείθουν. Πάθος. Να βγάλουν. Άμα οι παίκτες παίξουν όπως παίζουν με πάθος και αυτά, δεν φοβόμαστε κανέναν. Ακριβώς. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα των αγώνων μας. Αν είμαστε παδιασμένοι, καλώς. Αν όχι, γεια σας. Αυτά Κωστή πήρα να σου πω, χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια σου, δεν θα πέσω εγώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αδερφέ μου, εγώ θα σε βάλω έτσι. Έγινε, αδερφέ μου. Δεν θες να σε βάλω. Θα λέμε αύριο πάλι. Και στην κλήρωση, θα σε βάλω στην κλήρωση, δεν θέλεις. Δεν θέλει να γίνει.
Με την κλήρωση, ναι. Δώσε μου τα τρία τελευταία. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Από το σταθερό. Από ποιο θέλει. Από το 464. 464. Θύμισε, πες όνομα πάλι, θύμισε μου όνομα. Βλάχος Παναγιώτης λέω. Έγινε Παναγιωτάκι μου, σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Ω, καλησπέρα και καλή βραδιά. Αλλά στο παιδί ρε. Λοιπόν Κωστή. Ναι. Επιστροφή και το βράδυ τούπα. Ντυθείτε καλά. Θα έχει δύο βαθμούς. Έτσι. Μην πάτε κοντομάνικα με κανένα ξόπλατο, με κανένα... Να πούμε... Πουκαμισάκι χωρίς μπλουζάκι, τίποτα έτσι. Κοντομάνικα, όχι. Δεν μας πέφτει. Καλά, αυτό εννοείται ρε φίλε. Αυτό είναι το σκόκα της εκπομπής, δεν μας πέφτει με τίποτα. Αλλά λέμε το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη, αυτό που φωνάζουμε κάθε μέρα. Δεν είναι αλίμονο. Αλίμονο. Και αυτό που έχουμε βάλει στο μυαλό. Και αυτό που σκέφτεστε και δεν θέλετε να το πείτε. Και μαζί σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Λέω εγώ. Έτσι. Βάλες εκπλήρωση. Έτσι θα φύγεις χωρίς να παίξεις. Όχι φίλε. Όχι, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιας ομάδας εδώ είναι ο τύπος. Γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος ιατής για να οριστεί για να... Θυμάσαι? Όχι. Όχι. Καταράκτες έχει, όχι αυτός που μιλάει στα μάτια. Καταράκτες η ομάδα από την οποία προέρχεται. Α, λίγο πάνω από τη Βέρεια, λες, την έδεσα. Μπράβο! Της έδεσας! Πάρε το ηχητικό σου. Πώς θέλω, σήμερα τα κορίτσια είναι βολεϊμπολίστριες, beach volley από τη Βραζιλία, τα κορίτσια. Γι' αυτό έχει τόσο ήλιο. Καλά φίλε, γι' αυτό έχει καεί η πλάτη μου, εννοείται. Ξενοφών, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία. Δώσε λίγο. 3-3. 3-3, σωστός. Γεια σου Ξενοφών, γεια, φιλιά, yeah. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Τι κάνουμε. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μας. Ησυχία, δόξα τω Θεώ, και εγώ είμαι πολύ καλά. Μπράβο Ρενάντια, μπράβο, μπράβο. Έχουμε καλή διάθεση. Έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Ακριβώς, γιατί όχι. Γιατί όχι. Έχουμε καμία νότα, τίποτα, μας έχεις ετοιμάσει κάτι. Θέλω να σε δοκιμάσω λίγο. Να με δοκιμάσεις, εννοείς μουσικός. Μουσικός, εγώ κοίταξε, εγώ τώρα έχω καθιερωθεί επί του μουσικού. Καλά βέβαια, αφού αυτό είναι ένθετο είπαμε. Ναι, μην το χαλάσουμε το πράγμα. Αν ξέρω, αν δεν ξέρω θα το σχεδιάσω. Θα σου κάνω εγώ την εισαγωγή από ένα ταγούδι, να δούμε αν θα βρεις για κάντινα, για κάντινα, 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 με λαλαλά, με παχύλο, ναι. Είναι γλυκό. Αν και είμαι διαβητικός και δεν κάνει, θα βάλω στέβια και ζαχαρίνες. Είναι γλυκό το ποιοτό της αμαρτίας. Πάρτο! Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρει σε να πει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Ταραραραν, ταταν, ταραραν, ταταν, 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 τραν, τραν. Πάρτο! Ιστορία μου, γεωγραφία μου, λάθος μου μεγάλο, η σαρώστια μου, μες στα στήθια μου, και πώς να τη βγάλω. Μπράβο ρε Νάντια. Μπράβο Νάντια, μπράβο, μπράβο. Άρα παίρνουμε και οι δυο κόγκ, ε. Μέχρι και τέρτσο σε κόντο σου κανά, τι άλλο. Δηλαδή πραγματικά είσαι υπέροχη, μπράβο. Σ' αγαπάμε, να παίρνεις κάθε μέρα. Είσαι μια πολύ όμορφη νότα.
Είσαι μια πολύ όμορφη νότα. Εγώ περιμένω πώς θα πω να έρθει η ώρα, αλλά κάποιες φορές βλέπει λογοδουλειά και τα λοιπά. Γεια σου, Ναντιά μου, γεια σου, Ναντιά μου. Φιλιά, φιλιά πολλά. 5-18. Σε έβαλα. Γεια σου, Νάντια. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Νάντια μου. Πάμε, χαίρετε. Τούτου καμπώνε με στη νυχτιά. Ναι, εδώ, γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Τι φωνάρα να πει, τι φωνάρα να πει. Φανταστική, έτσι. Νάντια, φίλε, δεν είναι. Δεν είπε. Έχουμε τι, έχουμε δύο γυναίκες που. Δεν υπάρχει, φίλε. Μιλάμε. Να την καλέσουμε στο στούντιο, τη λίγα, Νάντια. Βεβαίως. Βεβαίως, οπουδήποτε. Ντουέτο. Ντουέτο. Ντουετάρα. Τώρα στο Ρίτες η Χαζομάρς. Σε παρακολουθεί. Φιδιαλούζουμε. Λοιπόν, λοιπόν, εσύ είσαι της αντίστροφης, Πέτρο, σωστά. Πάμε. Έλα. Πάμε, πάμε. Τι άντε πάμε. Θα χορέψουμε. Πάμε να παίξουμε. Όχι, να παίξουμε. Πριν πάμε θέλω να μου πεις εδώ τον καλλιτέχνη. Έχει λίγο κόσμο. Βιβάλντι είναι αυτός. Βιβάλντι είναι, τι είναι. Ο Βιβάλντι δεν είναι, δεν τραγουδάει. Δεν έχει τραγουδήσει στην Κάσμπα, στην πόλη μας, ούτε στη Λεμόνα. Μπράβο ρε φίλε, όχι ό,τι και ό,τι, σου βάζω μόνο Παβαρότη. Κερδίζω κάνα στοίχημα και εγώ από τη γυναίκα μου τώρα. Κερδίζεις φίλε, δύο εισιτήρια. Για το ασανσέρ του Μιλάνου, η σκάλα είναι χαλασμένη. Κάνουμε κάτι επισκευές. Όλες δικές σου. Και τι πιθανότητες δίνεις στο στοίχημα μετά ακριβώς. Μιλάμε τώρα όμως μετά ακριβώς, αμέσως μετά από τον Παβαρότη, να ακουστεί αυτό. Τσίφτη μου χαδιάρι και παραπονιάρι. Γιατί με ζηλεύεις κι όλο. Λοιπόν, μετρήθηκες, πάρα πολύ ωραία φίλε. Πάμε όμως στα σοβαρά τώρα στην αντίστροφη μέτρηση. Θέλω να μου πεις, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη και τα λοιπά, προπονητή, φαγητό, χρώμα, ζώο και μπινελίκι δηλαδή. Βρεις ήδη με μπιπ. Ναι. Από κάπα. Πάμε. Από κάπα. Ναι, όχι ρόμπεντι κάπα. Κατσουράνης παίχτης. Ναι. Τι άλλο θέλουμε. Αν θέλεις επειδή 2,5 θα βγάλω το Βασιλόπουλο, αν θέλεις λίγο να επισπεύσεις. Έλα, έβα. Αν θέλεις. Και επειδή σκέφτομαι, ας πούμε, 28 Ιουλίου να πάρω άδεια, λέω αν. Αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σε βιάζω, δηλαδή, όχι, πάμε το πάσο σου, δεν είναι. Δεν υπάρχει. Θέλεις, φίλε, όχι εδώ, ναι, άλλη μόνο, δεν είναι. Έλα, κράτα το κατσουράνι, πυρελίκι είναι πιπ. Δεν υπάρχει. Κολοκυθοκεφτέδες φαγητό. Θέλω να σκεφτείς ότι είσαι στη φύση. Και βόσκουμε τα προβατάκια, άκουσε λίγο τις κουδούνες. Έτσι, ήρεμα. Κανένα άγχος. Βάλαμε, να μην καθυστερούμε. Κανένα άγχος. Αυτοπυρπολούνται οι άλλοι. Λοιπόν, Πετράν, δώσε μου τα τρία τελευταία. 7-19. 7-19. Γεια σου, Πετράν. Θα πάρω αύριο, σε βάλω εγώ αντίστροφη. Ό,τι θέλεις, φίλε. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις, φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ, πάμε. Ναι. Χαίρετε. Πήρα σειρά. Πήρε σειρά. Εδώ τώρα δεν χαλαρώνεις, πες μου. Μόνο μαυρίσα! Που πας εκεί στο χαντάκι! Μετά από δύο ποτήρια τσίπουρο, έχοντας μεζέ εγγυά λάχανο και φασόλιο και λίγο παστούρμα. Το λάχανο όπου μου μύρισαν λίγο αυτά. Δηλαδή να ξέρεις περνάει και μέσα από το ηχείο. Δεν. Ναι, για να διαπιστώσω πόσο με αγαπάμε έχουν φέρει. Είδες. Λάχανο τουρσί. Κονοπίδι και λοιπά, μία συγκάτοικος και τα λοιπά. Η οποία την θεωρώ μανούλα μου. Δεν στην ίδια ηλικία να λέμε τίποτε. Μάλιστα. πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αγαπημένο μου φίλε Γιώργο. Αγαπημένο μου φίλε Γιώργο. Γυναίκα που σου φέρνει παστούρμα, λάχανο και κουνουπίδι, δεν περιμένει να τη φιλήσεις. Αυτό είναι. Όχι, τον παστούρμα τον πήρα εγώ, γιατί έχετε να μία η κόρη μου, η μικρή που είναι στον Άφλιο και ήρθε. Α, άλλο. Το τριήμερο. Άλλο. Και γυρίζει και λέει ο γονός μου, γιατί έχω τρεις γονείς. Πού ήρθες, του λέω. Θα πού είναι η Θεσσαλονίκη και θέλω να το πάω. Θα σε πάω και στον Πάο. Αγάπη μου γλυκιά. Γιατί τώρα ξέρεις από μαμά πάω ξού, γαμπρό πάω ξύ. Αγάπη μου γλυκιά. Και οι αγωνές μου είναι ειδικά
η εγγονή μου, η δεύτερη από τον Αύγουστο, είναι φανατική. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Έτσι, ε. Μπράβο το κορίτσι. Έχει πει, έχει λοιπόν, μιλήσει ο Βέγκος για αυτήν. Έχει μιλήσει ο Βέγκος. Ακού. Το φαλακρό αγόρι του Βάζελου, τι είπε. Σκέφτομαι κοπελάρα μου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Το φαλακρό αγόρι του Βάζελου είπε ότι αυτά λέει που τότε εμείς ζούσαμε από τον Ολυμπιακό, τώρα τα ζει ο δύστυχος, ο καημένος Ολυμπιακός από μία άλλη ομάδα. Έλα ρε σώπα. Εμείς που τα ζούσαμε και από τους δύο και από τους τρεις, τι γίνηκε δηλαδή. Μα πού τα ζει δηλαδή τώρα, έτσι του είπαν. Άρε, άρε αλαφούζα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευτυχώς ήρθε αυτός ο άγιος άνθρωπος. Αχ. Πήρε μία ομάδα, έστω πήρε μας, μπορούσε να έπαιρνε και μία τσάλι πάλι πως οι δύο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Και τους τερακούνησε και καταλάβαν τι εστί δύναμη, γιατί μία ζωή αγωνιζόμασταν χωρίς να έχουμε πίσω μας έναν δυνάστη, έναν εκατομμυριούχο, ο οποίος να βάζει τα λεφτά και να λέει δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ακριβώς. Τρώγαμε σφαλιάρες, χαστούκια και μας κυνηγούσαν και όχι μόνο αυτό. Εκτός από την Αθήνα, τις τρεις ομάδες αυτές, το επαναλαμβάνω συνέχεια, μπορεί να γίνω κάπου κουραστικός, ήταν οι τρεις ομάδες. ΠΑΟ, Γαύρος, Original, Χάρτινη. Αυτές οι ομάδες υπήρχαν. Μια ζωή. Μια ζωή. Είναι ντροπή για ένα κράτος που λέγεται Ελλάδα, που ξεκίνησε η δημοκρατία μέσα από το κράτος αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα. Κάποτε θυμάσαι πήρε, είχα πει ότι οι άνθρωποι αυτοί κάτω κάνουν τα χειρότερα εγκλήματα και πήρε κάποιος Πειραιώτης Γαύρος και είπε εσύ δολοφονήσατε τον πατέρα του Μέγα Αλέξανδρου και τον είχες πετάξει στο καναβάτσο. Δεν παίζονται ρε παιδί μου, είναι οι άνθρωποι, δεν παίζονται. Τα τελευταία σχήματα που έχουν γίνει. Βγαίνει η άλλη και λέει άλλα ντάλα. Θέλω να μην μου σουχίζεσαι. Θέλω να μην μου σουχίζεσαι. Παίζει ο ΠΑΟΚ αγώνα πρωταθλήματος. Θα λογοδοτήσουν γι' αυτό. Για όλους έρχεται η μινισάρα. Άκου λίγο, άκου. Έρχεται η μινισάρα για όλους. Και μας βάζουν ρε Κωστή μου για να κλείσω. 9.30 ώρα να παίξουμε βαρύ χειμωνιά αγώνα κυπέλου. Καλά δεν τρέπεστε ρε. Εντάξει, 9.30 ώρα. Δεν μασάμε τίποτα ρε και σκυμώει. Θέλω να ξέρω, στη ρεβάνς το Γαύρο το βάλουν 9.30 ώρα, την Άγια τη βάλουν 9.30 ώρα. Οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει ντροπή τσίπα να βγει κάποιος και να πει τι γίνεται. Τους τραγούδησε φίλε ο Χάρη Κλίν. Πάνω, σε φιλό και σ' αγαπώ. 4-16 και εγώ σ' αγαπώ. Μη μου συγχίζεσαι. Τζατζίκι, Αντίδας, μπαράκια, ηρώδιο, λικαβιτός, κουλτούρα, μπλουτζί και παπάκια και ο λίγος σοσιαλισμός. Ό,τι θα φάμε, ό,τι θα πιούμε, Αυτό. Εξακολουθείτε εσείς, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, διότι στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε αυτό το υπέροχο κόσμημα από τα Jewelry HP στην Καλαμαριά, ένα καταπληκτικό ανδρικό βραχιόλι, ανδρικό περικάρπιο παρακόρτ με ενσωματωμένη πηξίδα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάω. Στην Αργυρουπόλος 17 στην Καλαμαριά, ένα τέτοιο θα κληρώσουμε μέσα από τα μηνύματα και μέσα από τα τηλεφωνήματά σας. Χρωστάω κάτι εδώ και μέρες, είναι το πείμα που είχε πει ο υπέροχος ακροατής μας ο Στράτος, αλλά πάλι θα με προλάβει η γραμμή, οπότε θα πάω εδώ. Ναι, χαίρετε. Γεια σου ρε Στράτο. Με κατάλαβε. Καλώς τον άνθρωπό μας. Καλώς τον. Κύριε Θράσο, μου επιτρέπετε τον ελληνικό όπως έχω κάνει τις εξήγειες μου. Εννοείται. Δεν εννοείται τίποτα. Γιατί και τον κύριο Διονύση και τον κύριο Παύλο και τον κύριο Γιώργο τα έχουμε εξηγηθεί. Γι' αυτό μιλάμε στον ελληνικό. Χωρίς τα κύρια και τα λοιπά. Άρα, οπότε ήθελα να το πούμε. Εννοείται. Ακούσατε η Νάντια, τι ωραία. Είστε κι εσείς τις ίδιες, να πούμε.
Ναι, ναι. Πέρα, εγώ είμαι κρυωμένος. Από εκεί εγώ έκανα τραγούδι καμιά μέρα. Κάποια στιγμή, άλλη. Βεβαίως. Σας έχουμε ακούσει και. Γιατί είμαστε κρυωμένοι. Σας αγαπάμε πολύ. Σας αγαπάμε. Και σκεπτόμαστε το γήπεδο, αλλά δεν μπορούμε λόγω ηλικίας και λόγω καιρού και λόγω ασθενείας. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς οι νεότεροι. Εσείς πήγατε όταν έπρεπε και κρατήσατε ψηλά τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε πάρει τη σκυτάλη. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Έτσι, έτσι. Πρέπει απόψε να βοηθήσει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί, όσο μπορεί να πάει. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, κύριε Θράσο. Αυτό θα γίνει. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Πρέπει ο κόσμος να σπρώξει να βοηθήσουν οι παίκτες τον προπονητή και ο προπονητής τους παίκτες. Και ο προπονητής τους παίκτες. Έτσι, τους εμπιστευόμαστε όλους, τους θαυμάζουμε, τους αγαπάμε και τους παρακαλάμε να αγωνιστούν και να μην φοβούνται τίποτα. Ακριβώς. Να μπουν μέσα και ακριβώς. Να παίξουν. Έχουμε σπουδαίους παίκτες, έχουμε σπουδαία ομάδα. Αυτό δεν τίθεται σε αμφιβολία. Να μην φοβηθούν τίποτα. Έτσι ακριβώς. Να μην φοβηθούν τίποτα. Αυτό μόνο παρακαλούμε εμείς. Αυτό. Σ' ακούμε από το ραδιόφωνο, γιατί ούτε τηλεόραση έχουμε για να βλέπουμε. Το δείχνει καμιά τηλεόραση. Το δείχνει Κοσμοτέ. Δεν έχουμε τέτοια. Εμείς τα ακούμε από το ραδιόφωνο. Βεβαίως. Να είστε εγώ καλά, να είστε καλά. Να πω μια κουβέντα ναι, εκεί. Βεβαίως. Πάρα κάτω, πιο κάτω, ένα προποτζίδικο εκεί. Ναι. Και έχει κόσμο. Πού μένετε, σε ποια, ποια περιοχή μένετε, κύριε Θράσο? Λοιπόν, είμαι μακριά, πολύ μακριά. Μάλιστα. Και όταν, λοιπόν, και όταν μπαίνει γκολ, φωνάζουν εκεί αυτοί οι θαμώνες εκεί του μαγαζίου εκεί, ναι. Προποτζίδικου. Ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι μπήκε γκολ. Και τότε λέει και το ραδιοφωνικό. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. 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 Λοιπόν, να είσαι γερός, άνθρωπέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και με τη νίκη. Γεια σου, άνθρωπέ μου. Γεια. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φτιάχνουμε άλλη παρέα το μεσημέρι. Υπάρχουν οι μεσημεριανοί, υπάρχουν και οι πρωινοί. Γίνεται ένα κράμα. Ωραία είναι. Θέλουμε να παίρνετε. Θέλουμε, ξέρω ότι είναι λίγο στενάχωρες μέρες. Για κάποιους, αλλά ο σκοπός μας το 2-2,5 έτσι είναι να φύγει λίγο το μυαλό. Τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο, μοντέρνο, ανδρικό, περικάρπιο βραχιόλι, παρακόρτ με ενσωματωμένη πηξίδα από τα Jewelry HP, Αργυροπόλος 17. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Κώστα Βασιλόπουλο που θα έχει και σήμερα να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα και ενώπιστο απόψινό αγώνα στις 9.30. Ντυθείτε χοντρά, γιατί το δελτίο, το μετρολογικό λέει ότι θα υπάρχει ψύχος 2 βαθμούς με υγρασία κτλ. Μην πάτε με πουκαμισάκια, μην πάτε με κοντομάνικα, δεν μασάμε τίποτα. Γεμάτο το γήπεδο, να σπρώξουμε την ομάδα στη νίκη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτοιμοι είμαστε λοιπόν. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συναντήσουμε νοερά τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα. Γεια σου, Κώστα! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Τι γίνεται? Α, πολύ καλά. Ο, πολύ καλά. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε... Θυμόνιζε ξανά. Ήρθες και πάλι τρελό μας καρναβάλι. Ναι. Καρναβάλι, εντάξει, είδαμε. Πολύ καλά. Η δίκη των στιμένων εξελίσσεται σε ένα καρναβάλι, έτσι καλώς. Τραγικό. Τραγικό. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν το ηχητικό που έβαλα από το ξύλο, βγήκε από τον Παράδεισο, από το... την ταινία με τη Βουλιουκλάκη, που δεν άκουσα. Η Γεροπετρίτη είπε, η Γεροβασίλη, όχι, μου είπαν. Όχι, άκουσα, δεν άκουσα. Ο Αλαφούζος τι έγινε, Κώστα, σήμερα? Αδιανόητο. Αδιανόητο αυτό που έκανε σήμερα ο Αλαφούζος, είναι αδιανόητο. Εξομοίωσε 30 χρόνια παράγκας, καπάνγκας, μιζέριας, στημένων, πιπόγιων, βρωμιάς, σαπίλας. Με τι, με το τίποτα. Με το τίποτα. Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω. Το γεγονός ότι η κατάθεσή του προκάλεσε οργή, έχει προκαλέσει οργή στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ναι, φυσικά. 30 χρόνια σφαγών. 30 χρόνια σφαγών. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι όνειρο του Ολυμπιακού, των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, επί 30 συνεχόμενα χρόνια. Ο Αλαφούζος δεν είδε, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε. Ναι. Κώστα, θύμισε μου λίγο. Ναι, σε αυτό... Άλλα είπε σήμερα. Απίστευτο. Να το πεις ότι... λίγο. Εσύ δεν έλεγες στη συνάντηση με τους Big Four τι τραβήξαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και πόσο μεγάλη διαφορά έχουν τα δύο τελευταία χρόνια? Δεν το πω, αυτό το είπε. Τι κολοτούμπα. Κατέθεσε... Ναι, τι μεσολάβησε τώρα, τι έχει γίνει, τι έγινε πάλι? Δεν ξέρω. Προφανώς οι επιχειρηματικές, τα επιχειρηματικά deal
είναι πιο σημαντικά από, το, από, τα, από την αλήθεια για το ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλαφούζος θα βάλει πλάτη για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο από τις παθογένειες, από τις ασθένειές του. Και σήμερα πήγε εκεί και ουσιαστικά του δεν ναι. Και όταν κάτι του είπαν, διάβασε έτσι ένα ρεπορτάζ, κάτι του είπε κάποιος δικηγόρος κτλ. Και άλλαξε το λίγο του και έγινε καταγγελτικός και του λέει ο πρόεδρος, μέχρι τώρα εσείς δεν ξέρετε τον ακούσατε τόσο αυτά. Τι, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Για αυτό σου είπα χθες κατά μικρό καλάθι. Μικρό καλάθι. Στυχώς. Θα βρείτε σήμερα ο Αλαφούζος. Τους στέρισαν πρωτάθλημα, τους στέρισαν κύπελο. Και τι δεν έχουν κάνει ας πούμε στο Παναθηναϊκό. Και όταν άκουσε και μου νόμιζες ότι κατέθεται για το αν το πλακάκι της έξω από το πεζοδρόμιο στη βίλα του στην Εκάλη ήταν σπασμένο ή πίστευτο. Αν έσπασε από... μιλάμε για... Πίστευτο. Κώστα, αυτόν δεν είχαν κλείσει μέσα στο ασανσέρ στο Καραϊσκάκης. Ναι, ναι, αυτό. Το ξέχασε αυτό. Ναι. Το ξέχασε, δεν θυμάμαι. Τι να σου πω, να πω κάτι. Δεν έχει σημασία για μένα. Εγώ θέλω να πάει να πει την αλήθεια. Τι ξέρει τόσο εγώ για να συμβαίνει σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Άσο, αυτό είναι ένα γεγονός. Οκ. Το κλείσανε. Εδώ μιλάμε για το ποδόσφαιρο όμως. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις πριν από μια εβδομάδα στην Big Four να λες ότι έχουμε τις καλύτερες διευθυνσίες τα τελευταία 30 χρόνια και ξαφνικά να βάλεις τον πάγο στο κάτω. Να εξομοιώσεις τι. Τι να εξομοιώσεις, τι να πεις, ό,τι πει τα 30 χρόνια σφαγών, μαρινάκι, κόκαλι, κόκαλι, μαρινάκι. Και την τελευταία τριετία. Εσύ είπες ότι είναι τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων 30 ετών τα δύο. Τελευταία. Απίστευτο. Για τον πρώην συνέτερό του εντωμεταξύ, έτσι αυτή δεν ήταν συνέτερη Κώστα παλιά. Και μάλλον ξανά είναι, προφανώς. Τι να σου πω, και άλλη στάση σου λέω και στη συνάντηση των Big Four. Η στάση του μέσα, στη σχέση με τη σημερινή, είναι μέρα με τη νύχτα. Σαν να είναι άλλος. Δεν ξέρω πού είναι άλλος. να ξαναθυμίσουμε, Κώστα, να θυμίσουμε πάλι τι είχε πει. Είχε πει στους Big Four ότι παιδιά, είναι οι καλύτερες διαιτησίες που όλα αυτά που έχουμε περάσει τα 30 τελευταία χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια είναι άλλο πράγμα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Κάπως έτσι το είχε πει. Είπε ότι ήταν παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε, αλλά οι διαιτησίες των 2 τελευταίων ετών είναι οι καλύτερες σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Αυτό. Ναι. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Εγώ θυμάμαι. Ποιος δεν έχει αδικηθεί δηλαδή. Ναι, ναι. Ο Πάοκ, ο Παναθηναϊκός Πάοκ δεν αδικήθηκε. Δεν είναι πέναντι στο Γιαννούλη. Δεν είπε κανένας τίποτα. Δεν είπε βέβαια. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε σήκωσε ο Πάοκ καμιά φασαρία η σκόνη. Κοίταξε να κάνει αυτοκριτική ο οργανισμός του Πάοκ γιατί δεν είχε υψηλού επίπεδου απόδοση. Δεν το λέω, δεν είναι σχολευτικά. Το αναφέρω τώρα έτσι παρεμπιπτόντως. Ναι. Φυσικά, πρώτα αυτοκριτική έκανε όλος ο οργανισμός. Όλοι μας. Όλοι. Θλιβερό. Εντάξει, εσύ λίγο πολύ το είπες χθες. Κρατήστε μικρό καλάθι και Κώστα, όλος ο κόσμος... Εγώ είπα κρατάω μικρό καλάθι. Ναι, το είπες, ναι, ότι κρατάς μικρό καλάθι. Κρατάω μικρό καλάθι. Υπάρχουν αποδείξεις, καταγραφές, συνομιλίες, τα λοιπά. Οκ. Ο Λαφούρης πήγε και είπε, όσα είπε, προκαλώντας. Έμαθα ότι κοιτιόντουσαν μεταξύ τους όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα. Και τώρα μέσα στην αίθουσα μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι. Δικηγόροι, κατηγορούμενοι, υπεράσπιση, τι λέει. Τα ίδια συμβαίνουν εναντίον του από άλλη ομάδα. Απίστευτο. Εναντίον ποιου, του Ολυμπιακού. Ναι, ο αδικημένος. Μιλάμε για παράνοια, έτσι. Παράνοια. Αράνια. Προφανώς βολεύεται ο Αλαφούζος να... με την κατάσταση, δηλαδή όπως τα προηγούμενα χρόνια. Να... Εδώ, εντάξει, από την ώρα της κατάστασης και μετά, μίλησα έτσι με δύο-τρεις φίλους στην Αθήνα, οι οποίοι είναι παδί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν πάθει... Σοκ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να τον δω ζωγραφιστό η Παναθηναϊκή, αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω γιατί... Εδώ μιλάμε για
30 χρόνια παράγκα. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν άγιος, όταν μπορούσε τα έκανε και αυτός, αλλά μιλάμε για αυτά τα χρόνια που συζητάμε τώρα. Τι να πω. Ο Παναθηναϊκός είχε άλλου είδους επιρροή στη διαιτησία. Με τον Γιάννη κάποια στιγμή και όταν έκανε μεταγραφή τον παπά Σπάθα, με τον γιο Σπάθα, πατέρας Βαρδινογιάννης, Γενόπουλος. Ναι, ναι. Πολυμετοχικότητα. Ναι. Ο πολυμετοχικός, ναι. Ναι. Λοιπόν. Τι να πω, τι να πω. Έχουμε επίσης, Κώστα, και τις δηλώσεις του... Ο Γιανακόπουλος είναι αυτό, συγχωρεμένοι. Ορίστε. Έτσι, εκείνος ήταν ο πολυμετοχικός, ήταν η συγχωρεμένη Γιανακόπουλη, ο Γιανόπουλος, ο πατέρας και ναι. Ο Βαρδινογιάννης. Ναι, 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 ναι. Ναι. Έχουμε και τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη, του Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος, δεν ξέρω... Τι θα προκύψει από εκεί. Να το δούμε λίγο γιατί δεν το εξέτασε καλά νομίζω. Δεν το τοποθέτησε σωστά. Υπό τη συνταγματική του έννοια δίκιο έχει. Εφόσον υπάρχει πολυδιευθυνσία μέχρι να πάψει να υπάρχει μια μέρα θα τιμωρείται. Ναι. Τώρα επειδή δεν είναι και πολύ του ποδοσφαίρου ο Γεραπετρίτης. Ενώ οι άλλοι που ήταν... ναι, ναι. Απλά ο τρόπος που εκφράστηκε είναι θέλει μια διερεύνηση ως προς την αν χρησιμοποιήσεις σωστά τις λέξεις. Ναι. Δεν στέκομαι καθόλου γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του. Δηλαδή να έχουμε την πλήρη εικόνα του νόμου. Αλλά δεν μου φαίνεται και παράξενο. Ναι. Καμιά ομάδα ήταν παρανομή. Φυσικά. Συνεχίζει να παρανομεί. Ναι, όχι. Okay, ναι. Θα υπάρχει για κάποιον συμβασμό. Ναι. Και η επικεφαλίδα σε αυτά που είπε πάντως είναι ότι η ΕΕΑ δεν αποφασίζει, απλά έδωσε μία γνώμη. Αυτό που φωνάζει όλος ο ΠΑΟΚ εδώ και... Δεν είναι ρε παιδιά, δεν θα τρελαθούμε. Ναι. Μα δεν είναι δεσμευτική απόφαση τώρα. Επειδή θέλει ο Κούλιας και τα μήνυμα ΕΠΟ ελέγχει ο Μαρινάκης, εμείς θα πρέπει να το τρελαθούμε. Εισήγηση. Η σύγκριση. Το αν αυτή η σύγκριση είναι καθαρή, πρώτον, νόμιμη, δεύτερον, τρίτον, αν η επιτυχία της επιτροπής είναι νόμιμη, όλα αυτά θα διευκαθούν τις επόμενες ημέρες. Ναι, ναι. Είναι για να συζητήσουμε για την σύγκριση. Ακριβώς, ακριβώς. Κώστα, έχουμε και μπάλα απόψε. Αν ήθελες δύο κουβέντες να πούμε για αυτό το παιχνίδι που θα γίνει σε συνθήκες. Με έναν πολύ καλό Παναθηναϊκό, το έχω πει, αυτή την εποχή. Είναι η πιο φορματισμένη ομάδα που είναι τίποτα. Άσε τον Αλαφούζο και δηλαδή όταν μιλάμε ποδοσφαιρικά δεν τα μπερδεύουμε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός επίσης, επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω εγώ, έχει παίξει στα ίσα όλα τα παιχνίδια. Στα δικά μου τα μάτια. Ναι. Όλα τα παιχνίδια. Και τα δύο με τον Ολυμπιακό. Και αν έπαιρνε τα πέναλτι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα τον κέρδιζε. Σωστό. Έτσι είναι. Στο Καραϊσκάκης, ναι. Δεν έχω να αντιπροσάψω στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, δεν έχω να αντιπροσάψω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, παίζει ο ΠΑΟΚ όπως έπαιξε την Κυριακή με την πιο φορμαρισμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό που δεν ξέρει ο ΠΑΟΚ είναι ότι στο 50% να παίξει είναι καλύτερος αυτό. Από την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό. Είναι καλύτερος από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από τον Ζωροκιό. Στο 50%. Ναι, ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κατεβάσει τον πύχη στο 20%. Ο πύχη δεν μπορεί να είναι πάνω από το 20%. Αυτό... Αν το πάω, ναι. Αν σήμερα ναι. Παίκτες και προπονητές γυρίσουν το κουμπί παράλληλα, όχι να το γυρίσουν από προπονητής ή να το γυρίσουν οι παίκτες, αν παράλληλα προπονητής έτσι. Και παίκτες από κοινού, γυρίσουν από το κοινού, κουμπί, από κοινού, ναι. Ναι, θα δούμε τον πραγματικό ΠΑΟΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύω. Ναι. Τι θα πει να γυρίσουν το κουμπί. Οι παίκτες να παίξουν σύμφωνα με τις ομαδικές τους δυνατότητες και ο προπονητής να αξιοποιήσει το υλικό που έχει σύμφωνα με πιο ποδοσφαιρική λογική σε σχέση με αυτά που έχει δοκιμάσει να πω ή εφαρμόσει να πω μέχρι τώρα. Αυτό το είπα και χθες στο Skype που είχαν ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Είσαι ένας αντικαταξίδης, πιστεύουμε σε σένα. Έχεις όμως το καλύτερο υλικό από κάθε άλλο προπονητή στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Και θέλει να το αξιοποιήσεις κατάλληλα. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να βγάλεις, να χρησιμοποιήσεις το υλικό με τον καλύτερο τρόπο και να βγάλεις από τους παίκτες το 100%. Ακριβώς. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτή είναι. Αυτή είναι η δουλειά. Ναι. Τώρα Κώστα, το ότι... Αντίστοιχα πράγματα είπε και τους παίκτες την προηγούμενη μέρα. Φυσικά, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Ο καθένας, ο καταμερισμός των ευθυνών, ο καθένας με το ρόλο του. Κώστα, να σε ρωτήσω, πάλι υπάρχει πρόταση, μάλλον να το πω καλύτερα, υπάρχει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, όλος τυχαίως πάλι σε μια... που κάτι δεν πάει στον ΠΑΟΚ καλά, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Φερέιρα. Έχω πει επανειλημμένα και σήμερα πλέον θα το ονομάσω, ότι υπάρχουν μάνατζερ οι οποίοι παίζουν παιχνίδια. Ο μάνατζερ του Φερέιρα είναι ένας από αυτούς. Ναι. Πάλι σήμερα να το πούμε. Του Φερέιρα, ναι. Ο μάνατζερ του Φερέιρα, εν αγνία του προπονητή, λέω εγώ, έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές τις γνωριμίες του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Πορτογαλίας, θεωρώντας ότι αυτό βοηθάει τον πελάτη του. Το ίδιο κάνει και ο μάνατζερ του Μίσιτς. Κάποια στιγμή, όχι απλά έχουν κουράσει, κινούνται, έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και ήδη. Ναι. Κνευρίζουν και όλο τον οργανισμό. Ναι. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Θα πρέπει λοιπόν να μαζευτούν και οι δύο, και ο μάνατζερ του Μίσιτς και ο μάνατζερ του Φερέιρα, και θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει και η ΠΑΕ να επιστήσει σε Φερέιρα και Μίσιτς την προσοχή. Διότι δεν είναι δυνατόν. Αν ενδιαφέρεται σπόντι, το διαβάσαμε 8 φορές. Κάθε φορά. Κάθε φορά. Ας έρθει να το πάρει. Ναι. Τι είναι αυτό το παραδοσλίκι τώρα. Κάθε τρεις και λίγο ενδιαφέρεται σπόντι. Και ειδικά στις κρίσεις. Τι πάει να πει αυτό. Ναι. Και ειδικά όχι μετά από νίκες. Δεν είναι παιχνίδια οι μάνατζερ. Είναι υποχρέωση της ΠΑΕ να βάλει τέλος αυτό το παραδοσλίκι. Ναι. Κακό το ανέχεται μέχρι τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ανέχονται. Έχουν πιο σοβαρά πράγματα να κάνουν, το ξέρω. Το βλέπω, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι. Αλλά είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Στο ο μάνατζερ του Φερέιρα είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και μιλάει στους δημοσιογράφους. Και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά δεν βοηθάει αυτό το ΠΑΟΚ. Προβλήματα δεν δημιουργεί. Ναι. Ας το πει ο προπονητής, ή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να βάλουν τέλος αυτό το πράγμα. Ας του πει ο Φερέιρα στο τέλος του. Ας πούμε στο Φερέιρα να πει στο μάνατζερ του. Εγώ λέω, εάν, εδώ είναι η δουλειά της ΠΑΕ, καθαρά. Ο ΠΑΟΚ βλάπτεται από αυτή τη διαδικασία. Κάθε τρεις και λίγο ένα δημοσίευμα το οποίο στερείται κάθε βάση και λογικής. Ναι. Και μέσα, μια διάσταση. Μετά από ήττες και κρίσεις, έτσι, πάντα, όλος τυχαίως. Ναι. Εδώ έχει γίνει, είναι αστείο. Δεν μπορεί ένας οργανισμός να το πάω. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό στον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν θα περνούσε ούτε από το FIR Αθηνών ο μάνατζερ του Μάρτινς. Όπως σου το λέω. Ναι, δεν ναι. θα περνούσε ούτε τον ένα αέριο χώρο. Όχι την από την Αθήνα. Μα σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση Κώστα. Κάθε φορά δεν αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω τυχαία εγώ. Δεν ξυπνάω το πρωί και λέω τι θα πω σήμερα. Κάτσε να τα βάλω με τους μάνατζερ. Φυσικά. Είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε κούρασε. Ο μάνατζερ του προπονητή κούρασε. Ξαναλέω όμως. Υπάρχουν ρίσκοι και να. Με το κατάλληλο τηλέφωνο από την ΠΑΕ θα μαζευτούν όλα. Εκεί όπως πρέπει να μαζευτεί. Ναι. Υπάρχουν, οι μάνατζερ είναι τεράστιο πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Εξαιρέτως επαγγελματίες, γιατί υπάρχουν επαγγελματίες. Κύριοι, κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν όμως και τυχοδιώκτες. Ναι. Και δυστυχώς, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται μέχρι σήμερα ο μάνατζερ του προπονητή του ΠΑΟΚ, δίνει την εικόνα τυχοδιώκτη. Πολλαπλώς έχει δημιουργήσει και επανειλημμένα προβλήματα. Στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, ναι. Ναι. Φυσικά. Λέω, μήπως πρέπει και ο ίδιος ο προπονητής ή ο παίκτης να του πει, αν είναι εν αγνία του, μη με εκθέτεις. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση με τον σύλλογό μου, με την ομάδα μου. Έτσι δεν είναι.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πρέπει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Να μπει τέλος σε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται με τον μάνατζερ. Βεβαίως. Θα πρέπει να καταστήσει σαφές η ΠΑΕ ότι τέλος. Σταμάτα τα παιχνίδια. Ναι, φυσικά. Σταμάτα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Δεν είναι. Έχει γίνει πολλές φορές. Δηλαδή, το έχω πει διακριτικά μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Εντάξει, φτάνει. Ακριβώς. Δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια αναμπομπούλα. Εντάξει. Τι να πω. Μάλιστα. Κώστα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αν έχεις κάτι επιπλέον. 9.30 είναι το μάτς, το βάλανε με τους λύκους μέσα στα κρύα. Να ντυθεί ο κόσμος χοντρά το βράδυ γιατί θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Τι να πω. Την άλλη φορά 3 το μεσημέρι, στη χώνεψη. Μάλιστα. Στη χώνεψη, ναι. Ναι, στη χώνεψη μια πάνω στην πίνα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι για να κλείσουν, εφόσον προπονητής και παίκτες γυρίσουν το κουμπί παράλληλα, ταυτόχρονα, νομίζω γίνομαι κατανοητός, ο ΠΑΟΚ σήμερα θα βάλει βάσεις πρόκλησης για την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Αυτά. Αυτό θέλω. Καλό μεσημέρι σε εσένα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λιντερό. Συγχαιρετούμε. Γεια σου Κώστα. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Φτάνουμε στο τέλος. Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 27. Το 14. Το 14. Το 14. Το 14. Λοιπόν, το 14 είναι ο Δημήτρης σε 401. Ο Δημήτρης σε 401 κερδίζει το υπέροχο κόσμημα από τα Jewelry HP. Jewelry HP στην Αργυρουπόλεως 17. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, πάρε και εσύ Δημήτρη έξω για να ενημερωθείς, θα πας να παραλάβεις το υπέροχο κόσμο. Θυμίζουμε, χορηγός εκπομπής είναι το Alpha Park, το κορυφαίο και το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Αφήνετε το αυτοκινητάκι σας για μια μέρα, για δύο, για πέντε, για δέκα, όσο θέλετε. 4,5 ευρώ η πρώτη μέρα, σας λέω μόνο γιατί 6 μέρες είναι 16 ευρώ μόνο. Για 6 μέρες 16 ευρώ. 42, 44, 44. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται Γιώργος Ζαγόρας και βέβαια το βράδυ θα είστε ενήμεροι για το μεγάλο μάτς, για το σπουδαίο μάτς 9.30. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 8. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye, 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 bye.